Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησιογραφία και να καλησπερίσω στο στούντιο του ITV τον Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρο Καχρημάνη. Κύριε Περιφερειάρχη, καλώς ήρθατε στο στούντιο, καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση που είχατε σήμερα, μόλις σήμερα. Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής. Έχω ρεπορτάζ στη συνέχεια. Αν λέγατε μόνο δύο λόγια σε χρόνο τηλεόραση, θα λέγατε, κύριε Καχρημάνη, για αυτή τη συνέχεια. Κοιτάξτε, εμείς προσπαθήσαμε να πούμε τι κάναμε και η μειοψηφία προσπαθούσε να πει ότι δεν κάναμε τίποτα. Αυτό ήταν, αν θέλετε, του ρεζουμέ της όλης υπόθεσης. Και αν με ρωτάγατε, εμείς μπορεί να μην τα κάναμε όλα, αλλά κάναμε τόσα πολλά που έπρεπε κάποια από αυτά να τα δει και η μειοψηφία. Μάλιστα. Τώρα, ο Γιώργος Ζάψας αποχώρησε. Εντάξει, ήθελε να τοποθετηθείτε πρώτα εσείς και μετά οι αντιπεριφερειάρχες. Εσείς θέλατε να τοποθετηθείτε μετά τους αντιπεριφερειάρχες. Τι συνέβη ακριβώς? Εγώ είχα ετοιμαστεί να μην μιλήσω πολλές φορές. Ξέρετε, όταν έχεις 29 περιφερειακούς συμβούλους και άλλοι έχουν από 2-3 ή από έναν, έχουν το πλεονέκτημα να μπορούν να τοποθετηθούν περισσότερο. Εγώ ήθελα να τοποθετηθεί και άλλος κόσμος και γι' αυτό είπα να μιλήσω μια φορά στο τέλος. Όχι, λέει, θα τοποθετηθείς εσύ. Όταν όμως λέει ο νόμος η Περιφερειακή Αρχή, κομμάτι της Περιφερειακής Αρχής είναι και οι αντιπεριφερειάρχες. Καταλαβαίνεις ότι έλεγε, όχι, τοποθετήσω εσύ και οι άλλοι θα δούμε αν θα τοποθετηθούν αφού τοποθετηθούμε εμείς η άλλη της μειοψηφίας. Δεν είναι σωστό αυτό. Τοποθετείται πάντα η διοίκηση και αμέσως μετά συνοδεύει η αντιπολίτευση. Μάλιστα. Το βρήκε σωστό να σηκωθεί να φύγει. Και αποχώρησε ο Γιώργος. Μάλιστα. Τι λέτε για αυτή την αποχώρηση? Λάθος. Λάθος ενέργεια. Τώρα, να εστιάσουμε και σε μια τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Σεράβα, του αντιπεριφερειάρχη σας, ο οποίος μίλησε, αν μπορεί να πει κανείς, αριστερά, από μια αριστερή οπτική. Είπε για μείωση ΦΠΑ, για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, κάτι λέει την ακρίβεια. Είπε ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη στήριξη και ο παραγωγικός τομέας και οι πολίτες. Είναι μες στο πλαίσιο σας αυτή η αριστερή τοποθέτηση, αν μπορεί να πει κανείς? Δεν υπάρχει αριστερή τοποθέτηση, δεξί τοποθέτηση. Μέσα στην κοινωνία που ζούμε σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο άγχος. Αυτό είναι έτσι. Λοιπόν, όταν βλέπεις μια Γερμανία ότι στους τρεις τουλάχιστον ο ένας έχει πρόβλημα επιβίωσης σήμερα, αυτό μπορεί να μην έχει έρθει ακόμα σε εμάς, αλλά θα έρθει. Έτσι. Δεν είμαστε μπροστά από τη Γερμανία. Και το 23 θα είναι δύσκολο, δυστυχώς. Οπότε, εμείς καθόμαστε και συζητάμε ως παράταξη και κάνουμε συνεχείς προτάσεις προς το κέντρο. Δεν είναι καιρός που ο κύριος Γοργόλης μίλησε για την ρήτρα αναπροσαρμογής. Και είπαμε ότι εμείς το βλέπουμε ότι αυτό είναι λανθασμένο. Αυτό έχει γίνει επί κυβέρνησης, προηγούμενης κυβέρνησης. Το 2013, και Σαμαρά, αλλά το 2013, ναι. Και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Ναι. Θεωρώ ότι αυτό χρήζει αλλαγής. Ανέφερε κάποια άλλα πράγματα πάνω στα αγροτικά. Εμείς έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια στα αγροτικά και ήδη, παράδειγμα, μία αλλαγή τα τελευταία 20 χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ που μπήκε το σύστημα και τέλειωσαν οι απατεώνες, το gov.gr πήρε το θέμα του ΟΣΔΕ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, και εκεί γινόταν ως εξής το ποίημα. Γράφανε οι γεωργοί, γράφανε οι κτηνοτρόφοι τι έχουν, δίναν 15 μέρες παράταση, οι έχοντες στην τεχνική λύση στα χέρια, έβαζαν όποιον ήθελαν και παίρναν και αυτοί λεφτά χωρίς να έχουν τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Εμείς μαχόμαστε για όλα τα θέματα για το καλύτερο. Και όταν βλέπεις μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί στην κυριολεξία μέσα από την ψηφιακή διακυβέρνηση και αλλάζει τα πάντα, εσύ πρέπει να της δίνεις τα ερεθίσματα αυτά που ακούς στην κοινωνία. Αυτός είναι και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Αυτό συμφωνώ. Είπε και ο κύριος Σαράβας. Ούτε αριστερά μίλησε. Άρα ούτε είστε δεξιά. Υπέρ της μείωσης ΦΠΑ τώρα, όπως είναι τα πράγματα, και ειδικού φόρου κατανάλωσης που καθυστερεί να κάνει? Αν συνεχίσει έτσι, αν ακούσατε τον Πρωθυπουργό την τελευταία φορά, είπε μια κουβέντα. Η Ευρώπη ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτά όλα είναι ερεθίσματα που έρχονται από πολλούς. Άρα είναι εντός πλαισίου ο Σαράβας. Πάμε πιο κάτω. Τουρισμός στην Ήπειρο.
κύριε Καθρημάνη. Οι ενδείξεις καλές είναι για εξωτερικό τουρισμό στην Ήπειρο. Ο τουρισμός στην Ήπειρο κινείται ανωδικά τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, δεν είχαμε μεγάλα βέβαια μεγέθη, αλλά κινούμαστε ανωδικά. Κοιτάξτε, από αυτά που είχαμε, έχουμε πάει περίπου στα Γιάννη, ας πούμε, λέει, γράφαν τελευταία 400 φορές πάνω από αυτό που είχαμε. Την ίδια περίοδο παλιότερα. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζουν τα πάντα προς το καλύτερο. Γίνεται προσπάθεια. Και στον τουρισμό, στην παροχή υπηρεσιών γενικότερα, αλλά και στον πρωτογενή τομέα της ποιότητας, και βλέπετε ότι ξεπετάγονται κόσμος από το πουθενά και γίνονται επιχειρήσεις. Όλα αυτά έχουν γίνει από μια μεθοδική δουλειά που γίνεται στην περιφέρεια, όχι μόνο από εμάς, αλλά και από το υπαλληλικό προσωπικό. Μάλιστα. Για πάμε τώρα σε κάποια ζητήματα που συζητήθηκαν τελευταία στην κοινωνία της Ήπειρου και όχι μόνο. Πειθαρχικό, η παραπομπή σας στο Πειθαρχικό. Κύριε Χρημάνη, πώς αισθανθήκατε και εκτιμάτε ότι θα δικαιωθείτε? Σας πω κάτι. Το πρώτο που αισθάνθηκα ήταν αηδία. Αφού με ρωτάτε, σας το λέω ευθέως. Ναι, ναι. Γιατί σε όλη την Ελλάδα, όλη η διοικητική και η και ειδικά της αυτοδιοίκησης του πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά και ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να βάλει δικηγόρο όταν είναι σε μια δημόσια υπηρεσία αυτόν που κρίνει ότι θα φέρει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια κοινή πρακτική, λέτε. Ναι, η κοινή πρακτική. Αυτό κάναμε και εμείς. Ποιο? Παράδειγμα, όταν πήγαμε σε θέματα όπως ήταν το σουφαρί Σαράι που μας είχαν πει ότι θα χάσετε 7 εκατομμύρια, το κερδίσαμε. Όταν πήγαμε και φτιάξαμε το εργοστάσιο ΣΔΙΤ για τα σκουπίδια, είχε έρθει η ΕΔΕΛ και έβαλε 5 εκατομμύρια να κόψει από το έργο. Και αυτά τα κερδίσαμε. Όταν πήγανε το προσωπικό, μάλλον το Ταμείο των Πολιτικών Υπαλλήλων και μας ζήταγε χρήματα από τον καιρό το Κούρπασα ότι χρωστάμε και πήγαμε στα διοικητικά των Αθηνών δικαστήρια. Έχετε κερδίσει υποθέσεις. Τα κερδίσαμε όλα σε όλη την Ελλάδα. Από εμάς πήραν οι άλλοι και αντέγραψαν και βάλαν και οι άλλοι δικηγόρους. Όταν το θέμα το έφερα στην Ένωση Περιφερειών και λέω ότι μας καλεί σε απολογία γι' αυτό και μου λέει ο δικηγόρος της Ένωσης, μα αυτό λέει είναι απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μάλιστα. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Γιατί νιώσατε? Και παίρνει ομόφωνα απόφαση ότι κακώς μας κάλεσε σε απολογία και μετά μας έρχεται, ενώ τον ρωτούσα τον τότε Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, τον κύριο Μιχελάκη, έχει γίνει κάποιο θέμα? Όχι, μου είχε πει, αφού σας έχω πει ότι το θέμα είναι τυπικό. Και ξαφνικά παίρνω τον Υπουργό και του λέω, γράφουν κάποια μέσα, εντός εισαγωγικών μέσα, ότι εμείς παραπέμπεστε Πειθαρχικό. Ναι, Πειθαρχικό. Μου λέει ο Υπουργός, δεν νομίζω, μου λέει ο κύριος Βορύδης, αλλά θα πάρω να ρωτήσω. Παίρνει και του λέει, ναι, την έχω κάνει την πράξη. Και εμάς, 5 λεφτά πρωτού μας έλεγε δεν ξέρω τίποτα. Δεν ήταν άλλη. Σας έλεγε ψέματα ο κύριος Μιχελάκης? Και μετά είπε στο Βορύδη ότι ναι, παραπέμπεται στο Πειθαρχικό. Ναι, όλη η οικονομική. Γιατί το έκανε αυτό ο κύριος Μιχελάκης? Κοιτάξτε, κάπου τον χτύπαγε το σαμάρι σε άλλα πράγματα και έκανε αυτή την πράξη η οποία δεν στέκει. Κάπου τον χτύπαγε το σαμάρι. Ξέρετε, καμιά φορά όταν φοράς ένα σαμάρι, κάπου σε χτυπάει και για να ισορροπήσεις τα πράγματα το βάζεις λίγο διαφορετικά. Θέλετε να πείτε κάτι περισσότερο γι' αυτό? Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Ο καθένας ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Το αηδία αφορούσε τον Μιχελάκη? Την πράξη. Την πράξη. Μα... δηλαδή το απλό δικαίωμα του κάθε Έλληνα που υπερασπίζεται, ξέρετε, για να παραπεμφθούμε σε αυτό, λέει ο νόμος πρέπει να έχουμε δόλο ή βαριά αμέλεια. Μόνο δόλο που δεν είχαμε και βαριά αμέλεια πρέπει, παράδειγμα, να μην κάναμε την πράξη που κάναμε για να έχουμε βαριά αμέλεια. Εμείς τα συμφέροντα της υπηρεσίας. Υπερασπιστήκατε τα συμφέροντα της υπηρεσίας και των πολιτών. Μάλιστα. Τώρα, σκουπίδια. Θα δικαιωθείτε σε αυτή την υπόθεση, εκτιμάτε, κύριε Καθρημάνη? Την θεωρώ εκ του ΚΑΝΕΦ. Μάλιστα. Το ακούω, αξιολογείτε σκουπίδια. Πού βρισκόμαστε τώρα? Συναντηθήκατε με το φορέα διαχείρισης? Ήταν αυτές τις μέρες να συναντηθείτε? Πού βρισκόμαστε? Γιατί αυτή η ιστορία. Κοιτάξτε, η ιστορία τραβάει, αλλά σήμερα έκανα μια δήλωση στο Συμβούλιο. Ναι, ναι. Πρώτον, το πιο εύκολο εμείς ήταν να κάνουμε το κορόιδο. Δηλαδή. Τι δηλαδή?
όταν βρίσκομαι τεράστια διαφορά στη μεταφορά του υπολείμματος. Ναι. Η μία έχει 0 έκτος και η άλλη έχει σε πρώτη φάση 30%. Έτσι. Και τι, σε εποχές που τα πετρέλαια και όλα έχουν φύγει. Δεύτερον, όταν παράδειγμα έχουμε την ΙΓΟΣ που έχουμε πάρει 100% και λέει ότι θα γίνει κατά αυτόν τον τρόπο, αλλιώς θα επιστρέψουμε τα λεφτά πίσω. Όταν έχουμε σύμβαση για 27 χρόνια με τους ΦΟΣΔΑ ότι το εργοστάσιο το διαχειριζόμαστε εμείς και τα ό,τι έχει το εργοστάσιο, θα σας πω ένα απλό. Ναι, ναι. Από το υπόλοιμα ελέγχεις ακριβώς το βαθμό απόδοσης του εργοστασίου. Αν είναι τουλάχιστον 40% το θέμα της επιστροφής. Εκεί εμείς είδαμε και άλλα πράγματα παίρνοντας τα απολογιστικά στοιχεία ότι παράδειγμα δεν είναι σίγουρο ότι μετέφεραν μόνο το υπόλοιμα. Μπορεί να μετέφεραν και πράγματα που δεν ήταν υποχρεώσεις των δημοτών ή των δήμων. Ας σας πω ένα απλό. Ναι, ναι. Είναι το τα μη επιτρεπτά. Τα μη επιτρεπτά δεν είναι δικιά μας υποχρέωση. Δεύτερον, είναι το θέμα του κομπόστ. Όλα αυτά πρέπει με μια καλή συνεννόηση να τα λύσουμε, αλλά δεν θα τα χρεωθούμε εμείς. Οι δημότες. Εμείς εκεί, αυτό που κοιτάμε είναι υπέρ των δημοτών. Και θα σας πω κάτι, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση για τα 5,5 εκατομμύρια που έγιναν 3,5. Για το πρόστιμο που εκδικάστηκε. Ναι. Ναι. Αυτό, όταν πήρε τη δουλειά η εταιρεία αρχικά η Τέρνα και τώρα είναι η θυγατρική αηφορική Υπήρου που κάνει τη δουλειά αυτή, μέσα στον υπολογισμό βάλαμε ότι στις 23 πρώτου του 2019 θα λειτουργήσει το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο λειτουργήσε 26 Μαρτίου του 2019. Εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι βάσει της διακήρυξης και όλων να βάλουμε 690.000 πρόστιμο, το οποίο το βάλαμε. Ποια είναι η διαφορά? Τα 5,5 εκατομμύρια ζητήθηκαν για την περίοδο από τις 23 πρώτου μέχρι τις 26 τρίτου, που την άδεια λειτουργίας την έδωσε ανεξάρτητος ελεκτής από το εξωτερικό, όχι εμείς. Δεύτερον, ζητήθηκε προκαταβολικά ότι εμείς δεν θα πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Αυτό το ποσό μας ανέλησε στο διαιτητικό δικαστήριο που είχαμε ο κύριος Τσικρικάς ότι εμείς χρωστάμε 0. Ο άνθρωπος αυτός... Πώς προκύπτει αυτό, ναι. Λέει ότι δεν χρωστάτε τίποτα. Και οι άλλοι δύο συνταξιούχοι δικαστικοί, μάλιστα, είπαν ότι χρωστάμε 3,5 εκατομμύρια. Και μάλιστα, τι ζητήσαμε? Μια ανακοπή μέχρι να συζητηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Δηλαδή, στον τελευταίο κάτοικο, όταν χρωστάς 5-10 χιλιάδες, σου δίνει ανακοπή μέχρι να γίνουν τα ασφαλιστικά μέτρα. Εμάς 3,5 εκατομμύρια μπορεί να ήταν υπό την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, αλλά αφού ήταν υπό την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δεν πάει να πει ότι πρέπει να πληρωθούν. Δεν θα πληρωθούν και τώρα. Δεν σας κρύβω ότι το έθεσα στον Πρωθυπουργό, ναι, την προηγούμενη τον Τετάρτη, αυτό, ναι, αναλυτικότατα. Τι σας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός? Ο κύριος Πρωθυπουργός μου είπε αυτά είναι πρωτάκουστα. Είπε ότι είναι πρωτάκουστα αυτά της δικαστικής απόφασης, του προστήμου. Όχι, του τα έδωσα όλα και έδωσα φάκελο. Και είπε ότι το πρόστιμο είναι πρωτάκουστο. Φυσικά. Είναι, μου λέει, και κάνατε καλά που πήγατε στο διοικητικό εφετείο. Μάλιστα. Τώρα η υπόθεση είναι στο εφετείο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Επί της ουσίας θα βρεθεί ένας κοινός τόπος με το φορέα διαχείριση. Συναντηθήκατε? Ακούστε, εγώ δεν είμαι κατά τον ΣΔΙΤ. Είμαι υπέρ των ΣΔΙΤ. Αλλά ο άνθρωπος που έχει έρθει εδώ, ναι, δεν μπορούμε να συνονοηθούμε και κάθε άνθρωπος έχει μια ιστορία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν σε ένα πολιτικό γραφείο, ναι, στο οποίο πολιτικό γραφείο ήταν διευθυντής. Καταλαβαίνετε ότι ο καθένας μας από εμάς έχουμε μια ταυτότητα, η οποία ταυτότητα μπορεί σε κάποια στιγμή... Εντάξει, μας ακολουθεί, αλλά... Ναι, εντάξει. Εγώ ζήτησα την αποχώρησή του και για το καλό της εταιρείας και για το καλό γενικότερα το μηνύκα. Το είπατε αυτό στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Πρωθυπουργό? Εγώ τα έχω πει σε όλες τις κατευθύνσεις. Και σας είπε τι γι' αυτό? Τι να μου πει γι' αυτό? Του εξήγησα τι βλέπω εγώ. Και σας είπε αυτά είναι πρωτάκουστα για το πρόστιμο? Ναι, ναι.
Μάλιστα. Αυτή ήταν η αντίδραση του Πρωθυπουργού. Επί της ουσίας, επαναλαμβάνω, κάνατε καμιά συνάντηση με τον Καλατζή για να προχωρήσει ο λόγος. Με τον κύριο Καλατζή έγινε με τον εκτελεστικό γραμματέα, αλλά είμαστε πολύ μακριά. Οι άνθρωποι αυτοί, παράδειγμα, βάζουν δικηγόρο τον, έναν δικηγόρο των Αθηνών, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, τον βάζουν σε όλα τα στάδια, πληρώνουν πολύ περισσότερα από αυτά που πληρώνουμε εμείς σε όλες τις υποθέσεις, στο ελεγκτικό συνέδριο, και εμείς να πάμε εξυπόλυτοι, γιατί θα μας καλέσουν ότι κάναμε παράβαση καθήκοντος. Είναι ντροπή τώρα. Άρα στα δικαστήρια θα λυθεί αυτή η διαφορά. Κοιτάξτε, έτσι. Πήγαμε στο πρώτο βαθμό. Ναι. Έκαναν τις παραστάσεις. Πήγαμε στο 7ο τμήμα. Τώρα έχουν πάει και στην Ολομέλεια. Μάλιστα. Όταν οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν, δεν βλέπουν το συμφέρον της περιοχής, μπορεί να πάνε όπου θέλουν. Αλλά το συμφέρον της περιοχής είναι άμεσα να συμφωνήσουν σε αυτά που είναι νόμιμα και συμφωνημένα μεταξύ μας. Να σας ρωτήσω τώρα, έχετε την αίσθηση ότι οι περισσότεροι αυτοδιοικητικοί συμφωνούν με τις δικές σας προτάσεις όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα? Από τους υπάρχοντες δήμαρχους, ναι. Τρεις ή τέσσερις είναι που διαφωνούν μαζί μας από τους 18. Από τους 18, τρεις ή τέσσερις διαφωνούν με τις δικές σας προτάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε σε κάτι άλλο. Πρέπει να υπάρξει λύση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάμε να δούμε, γιατί πρόσφατα υπήρξε μία μείωση οικονομικού αποτελέσματος, οικονομικού αντικειμένου, να πω, 1,2 εκατομμύριο ευρώ στο Λίντερ ιδιωτικών επιχειρήσεων. Όχι να στο Λίντερ. Κοιτάξτε, στο ΕΣΠΑ. Τι σημαίνει, ναι. Να σας το εξηγήσω. Στο ΕΣΠΑ της Ηπείρου, στο οποίο εμείς πληρώσαμε 46 εκατομμύρια για το COVID, πληρώσαμε εκεί που παίρνουμε ανέργους επιστήμονες, οι μόνοι σε όλη την Ελλάδα, και δίνουμε σε επιχειρήσεις για 18 μήνες. Είχαμε το e-επιχειρήν και είχαμε καινοτομία στην επιχειρηματικότητα κλπ. Σε αυτά, από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδος, η μόνη που έκανε μόνη της το πρόγραμμα ήταν η περιφέρεια Ηπείρου. Όλες οι άλλες το έδωσαν στο ΕΦΑΠΑΕ. Τώρα, τι πρέπει να. Ένα λεπτό, δεν είναι το τώρα. Ακούστε να καταλάβω. Απλά, για να καταλάβω κι εγώ και τη λεπτά. Λοιπόν, ναι. Στον αναπτυξιακό νόμο, στη γνωμοδοτική επιτροπή, προεδρεύει ο εκάστοτε περιφερειάρχης. Στη γνωμοδοτική επιτροπή. Ναι, ναι. Το ίδιο και εδώ που ήταν επιχειρήσεις, υπάρχει πάντα ο αξιολογητής που μπαίνει και κάνει την πρόταση προς την γνωμοδοτική επιτροπή. Ωραία. Και εμείς στα πλαίσια όπως γινόταν στον αναπτυξιακό νόμο, ξαναβάλαμε εδώ να είναι τουλάχιστον στα χαρτιά ο περιφερειάρχης πρόεδρος. Γιατί ο περιφερειάρχης, για να σας πω την αλήθεια, δεν αδειάζει να ασχοληθεί με την γνωμοδοτική. Ωραία. Και την ετοίμαζαν οι υπάλληλοι και φέρναν και σε μένα και υπόγραφα τα χαρτιά ως πρόεδρος. Θεώρησαν ότι σε αυτό μπορούσε να έχει κατά κάποιον τρόπο, επειδή ήμουν πολιτικός εγώ και όχι υπάλληλος με την έννοια του υπαλλήλου, ναι. Να μπορούσα να αλλάξω, ας πούμε, την κατάσταση. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω ούτε εγώ ούτε κανένας. Να αυξήσετε δηλαδή το οικονομικό αντικείμενο, αλλά τι να αλλάξει ένας η κατάσταση. Ένας που μπορεί να απορριφθεί, να μάλιστα. Το βάλω να. Μάλιστα. Τώρα αυτό το 1,2 μείωση του οικονομικού αντικειμένου, τι σημαίνει στην πράξη? Στην πράξη τίποτα. Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που συμμετάσχουν σε τίποτα σε κανέναν, αντί να είναι από συγχρηματοδοτούμενα, εάν παραμείνει στο ελεγκτικό συνέδριο, που πιστεύω δεν θα παραμείνει, θα πληρωθεί από ελληνικά χρήματα. Άρα δεν θα υπάρξει κάτι, κάποιο όχι, πρόβλημα. Αλλά θεωρώ ότι είναι άδικο, γιατί η μόνη περιφέρεια που βγάλαμε και όλο το πρόγραμμα, που το κάναμε με τους υπαλλήλους μας μέσα και δεν πληρώσαμε, μάλιστα, ούτε το ΕΦΑΠΑΕ ούτε κανέναν, γιατί οι άλλοι αυτά τα λεφτά στο διπλάσιο και στο τριπλάσιο τα έχουν δώσει το ΕΦΑΠΑΕ. Πάντως θα καλυφθούν οι ιδιώτες. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τον ένα ή τον άλλο τέλειωσαν τρόπο. Τέλειωσαν οι ιδιωτικές, δεν έχουν κανένα. Θα καλυφθούν, λέτε, δεν υπάρχει τέτοιο. Μα μόνο. Δεν έχουν. Αυτά που λένε, μάλιστα, είναι, μάλιστα, παραμύθια. Γιάννενα Κακαβιά. Τώρα, ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Καραμαλής, έχει πει ότι μέσα στο 2022 θα υπάρξει δημοπράτηση αυτού του έργου. Είμαστε στα μέσα του 2022. Τι έχουμε, είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος του 2022 δημοπράτηση? Ακούστε. Πού βρισκόμαστε? Εδώ έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Πρώτα-πρώτα, επί μία πενταετία δεν έγινε τίποτα τα χρόνια που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Σπύρτης. Δεν κουνήθηκε φίλο, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Για αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο, εμείς πηγαίναμε πολλές φορές για όλα τα διευρωπαϊκά δίκτυα της Ηπείρου στον κύριο Σπύρτζη. Μάλιστα, μια φορά είχε έρθει στην Πρέβεζα 10 Φλεβάρι. Τι σας νοιάζει, τελειώνουμε. Αυτό το τελειώνουμε ήταν σκέτη κοροϊδία.
Δεύτερον, όταν ήρθε η καινούργια κυβέρνηση, εγώ ζήτησα να γίνει με το κύρος του κυρίου Τασούλα ως πρόεδρος της Βουλής, τρίτος στην τάξη, και έγινε μια σύσκεψη. Στη σύσκεψη εκεί για πρώτη φορά μάθαμε ότι στα διευρωπαϊκά δίκτυα της Ελλάδος δεν υπάρχει τετράχνος δρόμος. Μάλιστα. Γιατί τα 5 προηγούμενα χρόνια είχαν αλλάξει προδιαγραφές. Μ' ακούτε? Πάρα πολύ καλά. Και πλέον με τον κυκλοφοριακό. Αλλά είναι γνωστά, αυτά είναι γνωστά. Δεν είναι γνωστά με τον κυκλοφοριακό. Ο άλλος σήμερα ζήταγε να τον κάνουμε τετράχνο πάλι στο Συμβούλιο. Λοιπόν, με τον κυκλοφοριακό φόρτο που υπήρχε, οι δρόμοι θα γινόταν το πολύ μέχρι τρίχνη. Μάλιστα. Κατόπιν αυτού, και επειδή καταλάβαμε ότι ουδεμία μελέτη ήταν σε επίπεδο που αύριο 21-27, δηλαδή 23. Mm-hmm. 27 στο νέο πρόγραμμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, είπαμε, παρά που δεν είναι δικό μας αντικείμενο, βρέστε έναν τρόπο, εμείς αναλαμβάνουμε το Γιάννα Κακαβιά, εσείς φτιάξτε τα άλλα σε μελέτες. Μάλιστα. Λοιπόν, το πρώτο παρασπονδία που είδαμε, οι μελέτες προς Πρέβεζα παίρναν παρατάει σε ένα χρόνο, σωστό, δύο χρόνια κλπ. Λέμε ζήσε Μάη να βάζει τριφύλι. Εμείς όταν αναλάβαμε τις μελέτες στο Γιάννα Κακαβιά, κάναμε δουλειά με τεχνικό σύμβουλο και την υπηρεσία μας και έτσι. Στις 29 Τετάρτου του 21, Μεγάλη Πέμπτη, παραδώσαμε με το διαδίκτυο πρώτον, συμβατικά τεύχη του πρώτου τμήματος Ιωάννινα Καλμπάκη. Δεύτερον, εκτίμηση προπολογισμού για μετατροπή από τετράιχνη σε τρίχνη σε όλο αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Τρίτον, συμβατά τεύχη για το τμήμα Καλμπάκη-Κακαβιά. Τέταρτον, μελέτη οδοποιίας του τμήματος Καλμπάκη-Κακαβιά, μεταξύ αυτών και η πλήρης μελέτη οδοποιίας για το τμήμα Καλμπάκη-Κακαβιά σε επίπεδο σχεδόν οριστικής, τρίχνη με 6 ανισόπεδους κόμβους, ένα RNI. Μάλιστα. Και 15 χιλιόμετρα, δηλαδή, παράπλευρο δίκτυο. Ποια είναι η διαφορά? Ότι δύο λεφτά. Παραδώσατε τη μελέτη, δεν σας την πήρε το Υπουργείο Υποδομών. Την παραδώσαμε γιατί κάναμε την εξής δουλειά. Ήταν πλήρης. Αφού είχαμε βγάλει το κόστος και είχαμε κάνει πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης και ξέρανε ποιο είναι το κόστος, μας λένε θα βάλουμε 200, αφού δεν μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα βάλουμε 240 εκατομμύρια για αυτό το κομμάτι. Και εσείς θα αναλάβετε, μας είπαν τότε, το κομμάτι από τον κόμβο Καμπής προς την περιοχή του Ζέφυρου. Μάλιστα. Προσέξτε όμως, γιατί μέχρι την περιοχή του Ζέφυρου? Γιατί στην αρχή είχαν βάλει 33 χιλιόμετρα ότι θα κάνει η εταιρεία που είχε πάρει τη μελέτη μέχρι τον Άγιο Νικόλα, που είναι μέσα στην περιοχή της, την περιοχή της Νικόπολης. Εμείς ήδη κάνουμε την παράκαμψη της Νικοπόλεως. Μετά, όταν είδαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει, πήγανε μέχρι το 23 και 8, δηλαδή τα πρώτα 24 χιλιόμετρα που είναι μέχρι το Ζέφυρο. Μετά μετέτρεψαν αυτόν τον δρόμο σε 2x3 και 25 συν 2 μέτρα δίπλα και 3 και 25 και 2 μέτρα δίπλα. Πείτε μου και ένα διαχωριστικό 80 μποντών με 18 μέτρα πλάτος. Μετά είδαν ότι κόστιζε πάρα πολύ το κομμάτι και φωνάζαμε εμείς γι' αυτό, γιατί μου είχε πει ένας που έφτιαχνε το δρόμο Φιλιππιάδα Άρτα στην Ιόνια, ρε τι κάνουν εκεί με χαλιβοπασάλους, όπως κάναμε αυτό το κομμάτι είναι ίδιο να κάνουν και το άλλο. Τώρα εμείς ξεκινήσαμε να μιλάμε για το Κακαβιά, για τον Γιάννα Κακαβιά, μιλάτε και για τη σύνδεση με την Πρέβεζα. Ναι, και έτσι η Πρέβεζα. Τη μελέτη που πήρατε εσείς, Γιάννα Κακαβιά, η περιφέρεια, την πήρε ξανά πίσω το Υπουργείο Υποδομών. Συμπληρωμένη, και ολοκληρωμένη. Σας τα διάβασα την παράδοση. Ναι, ολοκληρωμένη. Θέλει και άλλη δουλειά. Έχει άλλη δουλειά. Ναι, αλλά η δουλειά δεν. Εμείς δύο χρόνια παράγαμε δουλειά τέτοια που τους δίνει το δικαίωμα να πατήσουν σε αυτό, να πατήσουν και σε αυτά την και τέλει το έτους να είναι έτοιμη για δημοπράτηση. Γιατί δεν την ολοκληρώσατε τη μελέτη? Γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε τώρα παίρνει ο Περιφερειάρχης τη μελέτη σύνδεσης της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό. Θα συμβεί το ίδιο, θα την ξαναπάρει το Υπουργείο Υποδομών.
τα έχετε διαβάσει αυτά. Γιατί δεν ολοκληρώσατε τη μελέτη, Γιάννα Κακαβιά? Εμείς, γιατί μας τη ζήτησαν, μόλις βγάλαμε τα κόστη και τα δώσαμε, σας το εξήγησα. Μάλιστα. Στο ανάκαμψη. Το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης έχει γίνει, κύριε Καχρημάνη. Έχει γίνει πάνω από το μισό. Μάλιστα. Τώρα. Πιάνε, ένα λεπτό, δεν τέλειωσα. Και βγάλαμε το κόστος που θα είναι με 240 εκατομμύρια. Είπαν αυτά θα τα διαθέσουμε από το δικό μας ΕΣΠΑ, δηλαδή του Υπουργείου. Μάλιστα. Εσείς στο δικό σας ΕΣΠΑ να βάλετε το κομμάτι μέχρι το Ζέφυρο και στη συνέχεια μετά από αυτή τη δημοπρασία να βάλετε και το κομμάτι Μεσοπόταμος Πάργα. Εάν ήσασταν εσείς Περιφερειάρχης Υπήρου και σας ενδιέφερε ο τόπος, δεν θα το κάνατε. Τώρα σκέφτεστε να αποχωρήσετε και μου προτείνετε να σας διαδεχτώ? Να σας πω τώρα, υπάρχει περίπτωση να συμβεί το ίδιο, δηλαδή να μην ολοκληρώσετε την μελέτη? Όχι, εμείς. Για να την ξαναπάρει δεν τον καταλάβετε, εμείς δεν έχουμε παραδώσει εδώ και ένα χρόνο τέτοια υποκίνηση, ναι. Θα τα είχαμε τελειώσει όλα. Θα έχει τελειώσει, θα την τελειώσετε δηλαδή και δεν θα έχουμε προβλήματα. Γιατί πρέπει να τελειώσει αυτό το έργο, πράγματι έχει καθυστερήσεις. Λοιπόν, αυτό εμείς είναι αλήθεια, μπαίνουμε μάλιστα εκεί που δεν μπόρεσαν οι άλλοι. Αυτή μάλιστα είναι η διαφορά με την περιφέρεια Υπήρου, με το κεντρικό κράτος και με το τρόπο που δρά διαχρονικά αυτό το κράτος. Εγώ τώρα είδα ένα ενδιαφέρον, έτσι. Το οποίο αξιολογείται. Πάμε στο Ξηφασκίας. Ναι. Πάμε στο Ξηφασκίας. Εδώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε 2-3 πράγματα. Πόσο έχει κοστίσει μέχρι αυτή τη στιγμή και πού βρισκόμαστε? Έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά? Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί και πόσο κόστισε αυτό η μεταφορά από το Περιφερειακό Ταμείο? Πόσο κόστισε η αποσυναρμολόγηση που πληρώσαμε? Να πούμε ξεκάθαρα την εικόνα. Λοιπόν, το Ξηφασκίας είχε δύο γήπεδα κάτω, το Ξηφασκίας και του μπάσκετ. Εμείς λιγορευόμασταν τον μπάσκετ. Όταν όμως πήγαμε τους δύο της μειοψηφίας, ναι, είπαν θα πάρεις αυτό, το άλλο δεν θα μπορέσουμε να το φέρουμε γύρα. Το θέμα είναι ότι είχαμε συζητήσει με την Ελληνικό ΑΕ, έχουμε αρκετό υλικό φέρει στην περιοχή της του ΕΑΝΚΙ. Mm-hmm. Στη συνέχεια συζητήσαμε με την εταιρεία ΛΑΜΔΑ. Και μετά μας βάλαν τα πόδια σε ένα παπούτσι και μας είπαν ότι εμείς θέλουμε να υπογειοποιήσουμε την Ποσειδόνους και δεν μας ενδιαφέρει τόσο τι θα γίνει το υλικό, ας γίνει και scrap, γιατί έχουμε βγάλει την δημοπρασία δηλαδή, που ναι, ναι, έχει πάρει η εταιρεία Ιντρακάτ. Εμείς, η Ιντρακάτ από συναρμολόγηση. Ναι, ναι, ναι. Εμείς σαν ΛΑΜΔΑ δεν έχουμε για το υλικό να ζητήσουμε τίποτα, γιατί ζητήσαμε μόνο το σίδερο. Και γιατί δεν ζητήσαμε άλλα πράγματα? Πρώτα, τα θέματα που αφορούν τον κλιματισμό, mm-hmm, είναι πάνω από 20 χρόνια που έχει αλλάξει και το υγρό, το φρέον κλπ. Και όλες τις συσκευές αυτές με την ενεργειακή σήμερα κατάσταση είναι εκτός. Όπως και οι μονώσεις. Μονώσεις βέβαια αυτό που πήραμε εμείς είχε ελάχιστες, γιατί ήταν παλιότερα ένα κτίριο που έμπαιναν τα μεγάλα τα αεροπλάνα, τα οποία βέβαια δεν μπήκαν ποτέ και μετά το μετέτρεψαν σε αίθουσα Ξηφασκίας. Τώρα εμείς πήραμε λοιπόν το σκελετό, το σίδερο, το σκελετό. Πήραμε δύο σκελετούς. Μάλιστα. Ο ένας είναι το Ξηφασκίας και ένα είναι από το προπονητήριο. Πόσα πληρώσαμε στην Ιντρακάτ? Λοιπόν, και πήραμε αυτό, και το μια σκραφ που λέτε. Γεννήτρια, 1,5 περίπου μεγαβάτ να φωτίσει ένα ολόκληρο χωριό. Πόσα πληρώσαμε στην Ιντρακάτ? Λοιπόν, εμείς πληρώσαμε μόνο για αποξήλωση. Για αποσυναρμολόγηση δηλαδή, ναι, έτσι, ναι. Αποσυναρμολόγηση μελετημένη. Έχει αριθμούς το κάθε σίδηρο που μπαίνει, ναι, που ταιριάζει με σχέδια και έτοιμα για να τα φορτώσουμε. Τα φορτώσαμε. Πόσο πληρώσαμε αυτά? Εμείς πληρώσαμε 990 και 990, πόσο κάνει? 1.900.000. 2.000.000 μείον 20.000, 1.980, συν το ΦΠΑ. Ναι, ναι. Και πληρώσαμε περίπου με τις μεταφορές και κάποια άλλα σίδερα που πήραμε μπυρ παρά που τα χρειαζόμαστε για άλλες δουλειές από άλλες κατασκευές που ήταν εκεί πέρα, περίπου 100.000. Αυτά είναι που πληρώσαμε. Αυτά πληρώσαμε εκεί. Τώρα, μεταφορά. Λόρα, με τη μεταφορά σου είπαμε όλα. 100.000 για τις μεταφορές και αυτά. Έχουν μεταφερθεί τα πάντα? Τα πάντα τα έχουμε εδώ. Έχουμε πάρει και υλικό που δεν πληρώσαμε καθόλου, ναι, το οποίο το έχουμε πέρα. Είναι ένα υλικό υποβαθμισμένο. Είναι οι πόρτες που είχαν τότε οι μεγάλες, οι τεράστιες, οι οποίες τις πήραμε για να κάνουμε πεζογέφυρες, τέτοια που χρειαζόμαστε. Εγώ τα, ναι, είδα χρήσιμο υλικό, όπως και άλλο υλικό που το πληρώσαμε. Μάλιστα. Εκείνο χωριστά και το πήραμε.
γιατί είναι χρήσιμο για δουλειές που έχουμε στην περιφέρεια, αφού μίλησα με ειδικούς εδώ στα Γιάννενα και μου είπαν το σίδερο σήμερα έχει φτάσει σαν χρυσό. Σε αυτές τις τιμές τώρα, σε αυτές τις τιμές μιλάμε. Αυτά που έχουμε πληρώσει μέχρι αυτή τη στιγμή, αυτά που μας είπατε. Τώρα, σε αυτά από εδώ και πέρα, έχω μία μελέτη κόστους ωφέλους, ναι, που με σημερινές πάλι τιμές, ναι, βγάζει ότι παράδειγμα αν αυτά όλα πάμε να τα, χωρίς έκπτωση έτσι, ναι, ναι, να τα συντηρήσουμε τα σίδερα και να κάνουμε, να τα ετοιμάσουμε για να στήσουμε όταν θα στήσουμε το, ναι, κλειστό, κερδίζουμε περίπου 2 εκατομμύρια με σημερινές τιμές σιδήρου, μονάδος βασικά στο σίδερο. Μάλιστα. Τώρα, από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Ποιος θα στήσει, ποιος θα συναρμολογήσει, ποιος θα κάνει λειτουργικό, όταν ξεκίνησε αυτή τη δουλειά. Γιατί ο Αβγιαννάκης λέει, εντάξει, θα βοηθήσω, αλλά μόνο αυτό έχει πει. Ο κύριος Αβγιαννάκης πρέπει να παρουσιάσουμε και εμείς τη μελέτη. Σωστό. Η οποία η μελέτη, έλα εσύ πότε αυγά, πότε πουλιά, να έχουμε ετοιμάσει και τη μελέτη. Πότε θα μπορέσουμε να έχουμε όλα αυτά? Μπορεί μέχρι την Παρασκευή κάποια πράγματα να έχουμε αρχικά, εντάξει. Όπως και στο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας κατεβάζουμε πλέον τη μελέτη για αδειοδότηση. Τα έχουμε όλα κομπλέ. Θα πάμε και στο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας. Αλλά πριν, πόσο θα κοστίσει τώρα αυτό για να γίνει λειτουργικό, αυτός ο σκελετός, πόσο θα κοστίσει, κοιτάξτε, και από πού θα καλυφθούν αυτά? Αυτό είναι το ερώτημα. Ακούστε, αυτό θα έχει την πολυτέλεια. Ο Αβγιαννάκης λέει θα καλύψει, αλλά μπορεί να καλύψει ένα κομμάτι. Τι πολυτέλεια? Έχουμε την πολυτέλεια να είναι 157 επί 65, 70, ένα τέτοιο νούμερο. Τέτοιο μεγάλο χώρο στο βορειοδυτικό μέρος της Ελλάδος και στη, δεν υπάρχει. Εκεί μπορεί να κάνεις εκθέσεις, μπορεί να κάνεις και για δύο πράγματα. Δεύτερον, δεν είναι όλος ο χώρος αυτός ότι θα τον δουλεύεις όλων μαζί. Καταλαβαίνεις, θα χωρίζεις διάφορα κομμάτια. Γιατί χωράει και αθλοπαιδιές πάρα πολλές. Λοιπόν, πώς θα στηθεί όλο αυτό, με τι χρήματα? Έχουμε κάνει μια πρώτη συμφωνία χρήματα και με τον κύριο Αβγιαννάκη. Έχουμε κάνει συμφωνία και γενικότερα με την κυβέρνηση. Ο Αβγιαννάκης θα καλύψει ένα κομμάτι, φαντάζομαι. Να σκεφτείτε μόνο, ναι, το γήπεδο του Βοτανικού που το είχαμε κάνει σε σχέδια. Και ο τότε Βασιλιάδης, υφυπουργός, μας είπε, α, το θέλω, όχι μελέτη, κατασκευή. Κάνει το αναλυτικά, βγάζει μόνο του κοστολόγιο 15 εκατομμύρια. Βγάλετε και συγκρίνετε. Χρονοδιάγραμμα μπορείτε να δώσετε? Χρονοδιάγραμμα σε εποχές δύσκολες δεν δίνεις, αλλά κάνεις τη δουλειά σου όσο μπορείς πιο γρήγορα και όσο μπορείς πιο φτηνά για τον τόπο και γρήγορα. Και ποιος θα αναλάβει τη λειτουργία? Το έχουμε ξανασυζητήσει δυο μας. Η λειτουργία θα είναι το σήμερα. Κόστος λειτουργίας. Εμείς έχουμε δώσει τα δείγματα λειτουργίας. Λειτουργούμε το νέο κλειστό αυτή τη στιγμή, το ξέρετε, το οποίο γίνονται από ερασιτεχνικές ομάδες πάμπολοι αγώνες κάθε Σαββατοκύριακο. Έχουμε εθελοντές από την περιφέρεια και από έξω που κοστίζει τα ελάχιστα. Κύριε Καγκρεμάνη, ακούω πολλούς ανθρώπους και καλοπροαίρετους ανθρώπους, όχι απέναντί σας, που λένε ότι υπάρχει μια πιθανότητα αυτό το κλειστό να μείνει σκελετός. Κοιτάξτε, αυτοί που λένε αυτό δεν θα έφτιαχναν ποτέ κλειστό στα Γιάννενα. Εγώ όταν έφτιαξα το κλειστό του Μετσόβου, όλοι λέγανε πώς θα το φτιάξει. Έχουν περάσει από το 1993 19-20 χρόνια και είναι σαν να ήταν χτες και δεν θα το είχε φτιάξει κανένας. Άρα θα γίνει, λέτε. Το κρατώ, αξιολογείται. Δεν είμαστε κόσμο, όλοι το ίδιο σε κάποια πράγματα. Μάλιστα. Τώρα, παράλληλα με αυτό, έχετε κατηγορηθεί ότι αγόρασε ο γιος σας πάνελ από το Ελληνικό, πάνελ τα οποία βρίσκονται σε οικογενειακή επιχείρηση. Είστε στάβλους που διατηρεί ο γιος σας, χαμογελάτε. Τι να μην χαμογελάσω. Αυτά στερούνται σοβαρότητας. Ακούστε. Έχετε αγοράσει, ναι, έχουν αγοραστεί αυτά? Κοιτάξτε για να σας... Τι έχει αγοραστεί? Το γήπεδο που πήραμε εμείς δεν είχε πάνελ. Είχε λαμαρίνα και από μέσα μία γύψινη κατασκευή. Το άλλο το γήπεδο ήταν με πάνελ. Όμως αυτά τα πάνελ είναι υποβαθμισμένα 20 ετίας. Και πάνελ τα οποία δεν κάνουν για να τα αγοράζαμε εμείς. Για ενεργειακή θωράκιση. Αυτοί που γκρέμιζαν για λογαριασμό της Ιντρακάτ τα κτίρια όλα, ναι, τους έδινε και υλικά. Και σκράπ με το κιλό τους έδισε και πάνελ. Αυτοί έκαναν μία διαβάθμιση στα πάνελ και που έχουν πουλήσει σε όλη την Ελλάδα πάνελ από 6 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι 10. Βέβαια αυτά δεν κάνουν
για καινούργιες δουλειές, είναι για σταυλικά κλπ. Μάλιστα, μία σειρά από υποβαθμισμένα τελείως που δεν έπιαναν ούτε τα 6 ευρώ, έχουμε πάρει εμείς για να δώσουμε σε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά δεν μπορούν να αγοράσουν για να κλείσουν ένα στάβλο. Τα αγόρασε ο γιος σας? Ο γιος αγόρασε, ένας από αυτούς. Άμα σας πω ότι αγόρασαν 30-40 άτομα από στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο ο γιος μου έχει αγοράσει και έναν-δύο ακόμα. Υπάρχουν παραστατικά? Τα πάντα. Και συμβόλαια και δελτία αποστολής και τα πάντα. Μάλιστα. Τώρα, δεν σκεφτήκατε ότι αυτό είναι ευαίσθητο να χρησιμοποιηθεί από αντιπάλους σας πολιτικούς εναντίον σας? Κοιτάξτε, επειδή γιατί εγώ το κάνατε αυτό? Εγώ δεν κάνω... Δεν μπορούσατε να αγοράσετε από κάπου αλλού πάνελ? Δεν καταλάβατε. Κατάλαβα. Εγώ δεν κάνω τέτοια στη ζωή μου. Αυτοί που σκέφτονται έτσι, ας ψάξουν τον εαυτό τους πρώτα. Δεν σκεφτήκατε όμως ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί αυτό? Γιατί να χρησιμοποιηθεί? Ναι. Είναι γιατί κάτι... δεν αγοράσατε από κάπου αλλού πάνελ να είστε... Μα δεν τα βρίσκεις εύκολα πάντα παλιά. Τα καινούργια έχουν 30 ευρώ. Τεχνολογικό πάρκο. Εδώ τώρα, χρηματοδότηση. Έχουμε τα μισά, ψάχνουμε τα άλλα μισά, έχουμε όλη τη χρηματοδότηση. Λοιπόν, ακούστε, χρήματα. Όλη η δουλειά είναι μια τέλεια δουλειά που δεν έχει γίνει από πουθενά. Αυτό μένω... εδώ, αυτό το εγχείρημα, κύριε Καχρημάνη, είναι εγχείρημα με προοπτική πολύ μέλλοντος. Εγώ τεράστιο, βλέπω ότι όλοι, αν εμείς το καταφέρουμε αυτό, θα γεμίσει όλη η περιοχή εδώ στα Γιάννηνα, πλέον θα γεμίσει με τέτοια πράγματα. Είναι πολύ δυνατό εγχείρημα αυτό, αλλά λοιπόν, χρηματοδότηση είναι διαφορά, έχουμε να το στήσουμε. Χρηματοδότηση. Εμείς, το αγώγι ξυπνάει τον αγωγιάκι. Εμάς δεν μας ήρθε μια μέρα ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ήρθαν και μας ζήτησαν συγκεκριμένες εταιρείες που βρήκαν πολύ καλό προσωπικό στα Γέννη. Δεύτερον, στο υπάρχον... Είναι το Πανεπιστήμιο, βέβαια. Ναι, στο υπάρχον τεχνολογικό πάρκο, την επομή που είμαι και εγώ στο Διοικητικό Σύμβουλιο, απέναντι από αυτό έτσι. Ναι, ναι. Έβαζε νερό από παντού. Εγώ ασχολήθηκα και το έφτιαξα και έτσι μπήκε η P&I μέσα. Αυτό ήταν ένα άχρηστο κτίριο που είχε δημιουργηθεί για θερμοκοιτίδες και έβαζε νερό από παντού. Το διορθώσαμε και μπήκε η πρώτη εταιρεία και μας είπαν ότι εμείς θέλουμε κάτι που θέλουμε αυτές τις προδιαγραφές. Mm-hmm. Ήρθαν και άλλοι, ήρθαν και ντόπιοι και έτσι προχωρήσαμε και έχουμε φτιάξει κάτι το οποίο δεν θα γίνει πουθενά στην Ελλάδα. Έτσι και πολύ και... σημαντικό. Ναι. Χρηματοδότηση. Λοιπόν, η χρηματοδότηση. Στην αρχή είχε άλλο κόστος. Έτσι. Αυτά όμως τα υλικά που είναι από σίδηρο κλπ. Έχουν ανέβει πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος ανέβηκε. Εμείς έχουμε κάνει ακριβή καταμέτρηση και μελέτη τεχνικο-οικονομική, γιατί το τεχνικό δελτίο που είχαμε κάνει, τους είπαμε, δεν ισχύει. Εμείς δεν πάμε να κοροϊδέψουμε. Εμείς βγάλαμε πραγματικό κόστος. Μάλιστα. Και τις 31 Μαΐου μας είχαν ζητήσει ιδιωτικό φορέα. Πιο οικείο ιδιωτικό φορέα από την εταιρεία Ήπειρος δεν είχαμε. Κατόπιν αυτού προχωρήσαμε στα περαιτέρω. Και το ΙΓΟΣ, σας θυμίζω, που έχουμε πάρει για το, για το ΣΜΑ, είναι 100% χρηματοδότηση, άρα απαγορεύεται να έχεις έσοδα κλπ. Ναι. Εδώ, επειδή έχει κάποια ενίκεια, πάει στο 50%. Έχουμε 50%. Και ένα κομμάτι μέσα που θα βάλουμε, ακούσαμε και αυτές τις εταιρείες, σαν τον κύριο Κωστάκη που μας έκανε πρόταση. Από τα 6 κτίρια, λέμε, ένα θα πάει και για αυτή τη δουλειά. Είναι 1.500 τετραγωνικά περίπου, 1.480. Λοιπόν, 1.480, ναι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι ένα 25% εμείς κάναμε αίτηση τώρα, γιατί σε μερικά από αυτά το Υπουργείο Ανάπτυξης θα επιδοτήσει το δάνειο και θα το χρεωθεί αυτό σε ποσοστό ή ολόκληρο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες. Άρα έχουμε χρηματοδότηση, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Κοιτάξτε, έχω χρέωση σε υπάλληλο της διαχειριστικής αρχής, ναι, ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πράγματα, που ασχολείται καθημερινά και είμαστε σε επαφή με όλα τα υπουργεία για να φτάσουμε σε αυτό που πρέπει, και αυτό, όπως και το κλειστό, όπως και για τα δάση, όπως... 1.000 θέματα στην μια μισή ώρα ομιλία που είχαμε την Τετάρτη. Εγώ τα ανέφερα όλα και τα συζήτησα με τον κύριο Πρωθυπουργό. Πάρκο υψηλής τεχνολογίας. Επιμένω λίγο σε αυτό, γιατί είναι τεράστια προοπτική μέλλοντος για το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Λέτε ότι έχουμε τη χρηματοδότηση όπως την εξηγήσατε. Χρονοδιάγραμμα.
Χρονοδιάγραμμα, κοιτάξτε, άμα μπει οριστικά στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως μπήκε άλλη δουλειά που κάναμε το τζαμί στην Καλούτσανη, είδατε μπήκε. Τώρα δουλεύουμε, θα δουλέψουμε το πάρκο στην Κιάφα, το κάστρο στην Κιάφα, στο Σούλι για πλήρη αναστήλωση. Όλα αυτά, άμα έχεις μελέτες και δεν κολλάει κάπου, θα πάρεις χρήματα. Υπάρχει μια αίσθηση ότι εδώ θα έρθουν μεγάλες εταιρείες, βέβαια με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, και θα αποκλειστούν κάποιοι μικρότεροι. Κάντε λάθος, στην υψηλή τεχνολογία. Ακούστε με, στην υψηλή τεχνολογία σήμερα έχεις μια μικρή εταιρεία και αύριο έχεις ένα κολοσσό. Το γνωρίζετε και εσείς. Οπότε δεν πρέπει να τους αποκλείσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είδα γιανιώτικες εταιρείες που τις χαίρομαι που έχουν πάρει κομμάτι από την Τράπεζα Πειραιώς και δουλεύουν οι άνθρωποι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πολύ, πολύ δυνατές μικρές εταιρείες. Άρα πρέπει και αυτές να έχουν χώρο. Θα έχουν χώρο οι μικρότερες εταιρείες. Όλες θα έχουν χώρο. Μάλιστα. Το κρατώ αυτό. Εμβολιαστικό κέντρο. Τελειώνει η COVID. Μακάρι το φθινόπωρο να μην μας ξαναδημιουργήσει προβλήματα. Έχετε κάποιο σχέδιο για τι μπορεί να γίνει αυτό το κτίριο, κύριε Καχρημάνη? Λοιπόν, ακούστε. Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Έτσι είναι. 15 χρόνια δεν είχε τίποτα μέσα. Σύμφωνοι? Απόλυτα. Απόλυτα. Έμενε εκεί ανεκμετάλλευτο. Λοιπόν, κάτσαμε, επιμείναμε και στο τέλος το κάναμε χρήσιμο για τον τόπο. Και μάλιστα εμείς βάλαμε και τα έξοδα, γιατί αυτό έβαζε και αυτό νερό μέσα. Σήμερα εγώ μιλάω με τον κύριο Θεμιστοκλέος, μου λέει αυτό θα είναι το τελευταίο που θα κλείσει, αλλά ο Πρωθυπουργός στην προχθεσινή συζήτηση είπε ότι θα μιλήσει ώστε πάντα αυτό να είναι χρήσιμο για την υγεία στον τόπο. Δηλαδή τι μπορεί τώρα, τι μπορεί παράδειγμα, να γίνει? Μπορεί να γίνει κέντρο υγείας αστικού τύπου, παράδειγμα. Μπορεί να γίνουν 1000 πράγματα μέσα. Έχουμε ανάγκη από πολλά στον τόπο. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Όχι όμως από κλειστά κτίρια που να τα φυλάνε security. Δηλαδή? Αυτό έτσι δεν ήταν 15 χρόνια? Έτσι είναι, έτσι είναι. Να μην ξαναγυρίσεις αυτό, αυτό λέμε. Ναι, αλλά να για να μην γυρίσει εκεί κάποιοι βάλαν πλάτη. Μάλιστα. Και λέτε ότι μπορεί και να γίνει... Και κάποιοι λένε σήμερα μήπως κλείσει για να φανεί ότι δεν κάναμε σωστά. Ναι. Εσείς εγγυάστε ότι αυτό θα εξυπηρετήσει υπηρεσίες υγείας. Και θα δούμε το επόμενο διάστημα πιο συγκεκριμένα. Κλείνοντας τώρα, κύριε Περιφερειάρχη, να είμαστε καλά. Έχετε πει εδώ και κάποιους μήνες ότι θα είστε ξανά υποψήφιος Περιφερειάρχης το 2023. Εντάξτε, δεν βλέπετε ότι έχουν σηκώσει σύννεφο? Σου λέει τώρα μήπως του βρούμε τίποτα φθηνό εδώ για να μην είναι. Δηλαδή? Δεν... Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Όχι, υπάρχει. Δεν κατάλαβες. Καταλαβαίνω. Ο νηστικός Καρβέλια ορνηρεύεται. Μάλιστα. Θα είστε λοιπόν ξανά υποψήφιος Περιφερειάρχης? Άμα θα θέλει ο κόσμος, θα είμαι και Περιφερειάρχης. Ναι, εντάξει, άμα θέλουν οι πολίτες. Θα ζητήσετε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας? Εντάξτε, εγώ πάντα ξέρετε πως έχω πολιτευτεί, έτσι. Δεν έχω κρύψει ότι είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με στηρίζει ο κόσμος έξω από κόμματα και παρατάξεις. Και αυτό το και σέβομαι η Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό σήμερα. Παραξενευθήκατε κι εσείς γιατί μίλαγε έτσι ο κύριος Σαράβας. Ναι. Όταν κάνουμε συζήτηση μεταξύ μας, εμείς τα βάζουμε όλα τα θέματα και τα στέλνουμε πώς τα βλέπουμε και πώς τα αισθανόμαστε. Σε λίγο θα μου πείτε όπως το πάτε ότι είστε κομμουνιστής. Ότι δεν υπάρχει κομμουνιστής σήμερα. Μόνο αριστερές τσέπες υπάρχουν. Να μου πείτε και κάτι τελευταίο, γιατί διαβάζω κάποια δημοσιεύματα, κάποια σχόλια στα social media, στον κόσμο έξω, που λένε ότι η γη κάποιων, μεταξύ αυτών και τα δικά σας παιδιά, εγώ θα εστιάσω εσάς, λένε ότι τα παιδιά του Καχρημάνη, ένα από τα παιδιά του Καχρημάνη, μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Ο γιος ο μεγάλος ασχολείται ως επαγγελματίας, ενώ είναι μηχανικός δομικών έργων. Η κόρη είναι δασολόγος και ασχολείται στο ξενώνα με τη μητέρα της. Και με τον μικρότερο γιο, ο οποίος ας πούμε έχει κάποια μαθήματα ακόμα να τελειώσει μηχανικός περιβάλλοντος στην Ξάνθη. Καλή ειδικότητα είναι αυτή. Και άμα τους ρωτήσεις, ο μεγάλος άσπρησε αυτή τη στιγμή από το τρέξιμο και από διάφορες περιπέτειες που έχει ο ελεύθερος, πες το, βίος στο εμπόριο. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Τι λένε για την πολιτική? Υπάρχει περίπτωση να γίνουν υποψήφοι? Δεν θέλουν να ακούσουν. Γιατί πολλές φορές η πολιτική σου δίνει τις χαρές της δημιουργίας, αλλά σου δίνει και τη θλίψη όταν κάποιοι
έρχονται και σε αδικούν. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η πολιτική. Οπότε τα άλλα παιδιά σας... δικά μου, μην τα υπολογίζει κανένας για πολιτική. Το άλλο παιδί σας, ο γαμπρός σας. Και ο γαμπρός λέει τα ίδια. Είχε ασχοληθεί, αλλά πλέον δεν τον βλέπω. Μάλιστα. Οπότε δεν υπολογίζονται τα παιδιά σας στην πολιτική. Όχι, όχι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καχρημάνη για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα ξαναπούμε. Τώρα κυρίες και κύριοι, με ένα ευρώ από κάθε επισκέπτη της χώρας και ιδιωτικά εν αέρια μέσα και 3 έως